Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Η εκδόση Ρωσίλη και ο Ιαννό σας καλωσορίζουν σήμερα στην παρουσίαση βιβλίου «Γιορτή στο επιχειρήν» του συγγραφέα Οδυσσέα Κόλλια. Τα βιβλία θα τα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και ο συγγραφέας θα τα υπογράψει στο τέλος της εκδήλωσης. Θα θέλαμε όμως τώρα να δώσουμε το λόγο στην business coach, project manager και adult trainer, κυρία Δήμητρα Ζερβάκη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να σηκωθώ έτσι, αισθάνομαι πιο άνετα. Έχω μάθει λόγω ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων να κυκλοφορώ, έχω και δυνατή φωνή. Μ' ακούνε. Πρέπει, εντάξει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω για να προλογίσω το βιβλίο του Οδυσσέα και ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέπει να το προλογίσω, θα ήθελε κάποιος από τις εκδόσεις Ρωσίλη να απευθύνει έτσι ένα καλωσόρισμα. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Θα δούμε την παρουσίαση του βιβλίου. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόλλια για τη συνεργασία, την ομάδα Ρωσίλη για όλο αυτό το αποτέλεσμα που είδατε κατά το βιβλίο, για να εκδοθεί το βιβλίο, καθώς και για την παρουσίαση, καθώς και τους ομιλητές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε μια καλή παρουσίαση. Συνεργάζομαι με τις εκδόσεις Ρωσίλη εδώ και ένα χρόνο περίπου. Μου στέλνουν βιβλία να τα αξιολογώ, να τα διαβάζω. Αγαπώ το διάβασμα μέσα σε όλα τα άλλα και εξελίσσει κιόλας το διάβασμα. Οπότε όταν μου έστειλαν αυτό το βιβλίο για να το διαβάσω και να το αξιολογήσω πριν από ένα μήνα περίπου, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ως business coach κιόλας, λέω ακόμα ένα βιβλίο που πιθανόν να χειραγωγεί ή να βοηθάει τις επιχειρήσεις να χειραγωγούν. Να πηγαίνουν δηλαδή τους ανθρώπους προς εκεί που θέλουν οι επιχειρήσεις και όχι προς την πραγματική κατεύθυνση. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και διαβάζοντάς το λοιπόν, θυμήθηκα, γιατί το πρώτο μου πτυχίο είναι γεωπόνος, είμαι γεωπόνος, απλά από την business πλευρά και μετά έκανα πολλά άλλα πράγματα. Για 15 χρόνια λοιπόν, όσο συνεργαζόμουν με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, νυν Ελγό Δήμητρα, γιορτάζαμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος για 15 χρόνια όσο ήμουν εκεί. Και θυμήθηκα λοιπόν ότι αυτή τη μέρα, που πολλές φορές γινόταν ο εορτασμός και μια εβδομάδα, τη χρησιμοποιούσαμε καταρχήν για να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο που ερχόταν σε αυτή τη γιορτή. Επίσης, τη χρησιμοποιούσαμε για να δείξουμε ποιοι είμαστε, το πάθος μας, ότι αγαπάμε το περιβάλλον και θέλουμε να το προστατεύσουμε. Έτσι λοιπόν και αντίστοιχα οι επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας το βιβλίο του κυρίου Κόλλια, του Οδυσσέα, μπορούν να δείξουν ποιοι είναι, την κουλτούρα τους, τις αξίες τους. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως ένα εργαλείο αληθινής όμως επικοινωνίας και όχι ψεύτικης. Συμφωνείτε, κυρία Πιπηλή, ως και σύμβουλος επικοινωνίας. Μπορούν επίσης μέσα από αυτό το βιβλίο, χρησιμοποιώντας τις παγκόσμιες ημέρες, μέσα από τη γιορτή να δείξουν τη μοναδικότητά τους, το πόσο αυθεντικοί είναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας την αλήθεια, μπορούν οι επιχειρήσεις να φέρουν κοντά τους ανθρώπους που θα τους αγαπήσουν αληθινά και θα συνεργάζονται. Γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος πλέον να δημιουργήσουμε κοινότητες, γιατί αυτό χρειάζεται να κάνουμε από εδώ και πέρα, στο επιχειρήν και όχι μόνο, να δημιουργήσουμε μη βίαιες επαναστάσεις μέσα από αυτές τις κοινότητες, γιατί πρέπει να βρούμε λύσεις όλοι μαζί στα παγκόσμια προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης μας. Έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο, αυτό που χαίρομαι όταν διαβάζω τέτοια βιβλία, δίνει πρακτικές λύσεις, δίνει ιδέες για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με αληθινό τρόπο αυτές τις γιορτές. Επίσης δίνει και τις μεθοδολογίες. Όχι μόνο ιδέες. Εγώ θεωρώ ότι επειδή και η λέξη που αγαπώ πολύ και με αντιπροσωπεύει είναι η λέξη ενοποίηση, ότι είναι ένα βιβλίο που ενοποιεί επιχειρηματικά εργαλεία με τη βιωματική γνώση του συγγραφέα. Γιατί κάποιος που δεν ξέρει από business, δεν ξέρει από εκπαίδευση, δεν ξέρει από το πώς θέλει ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, όπως όλοι εμείς εδώ να διαβάζουν, δεν μπορεί να γραφτεί ένα τέτοιο πρακτικό βιβλίο, που τελικά είναι ένα εργαλείο διαβίου εκπαίδευσης και μάθησης. Κύριε Κόκο, συμφωνείτε, φαντάζομαι θα μας τα πείτε μετά. Που μαθαίνεις όμως με διασκεδαστικό τρόπο, γιατί η γιορτή είναι και διασκέδαση.
και χρησιμοποιεί και πολύ απλή γλώσσα για να το κάνει αυτό. Είναι ένα βιβλίο που μας βοηθάει να πούμε την ιστορία μας, την ιστορία του brand μας, όπως θα μας πει και ο κύριος Πελασγός στη συνέχεια, ο storyteller μας, μέσα από τις ιστορίες των παγκόσμιων ημερών. Εγώ το βρήκα ως ένα βιβλίο υπενθύμησης, που μας θυμίζει ότι δεν πρέπει να γιορτάζουμε μία μέρα το χρόνο, αλλά πρέπει να γιορτάζουμε κάθε μέρα τις γιορτές που μας αντιπροσωπεύουν όμως. Όχι απλά και μόνο για να γιορτάζουμε. Μας θυμίζει ότι μέσα από τις ιστορίες προέκυψε η εξέλιξη. Το είδος μας εξελίχθηκε μέσα από τις ιστορίες. Έτσι μαθαίνουμε, έτσι αναπτυσσόμαστε. Μας θυμίζει ότι δεν πρέπει να κυνηγάμε το κέρδος μόνο, και να παρέχουμε αληθινή αξία στον κόσμο. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσα από τις γιορτές. Και αυτό που μου αρέσει πολύ να λέω και ως business coach, μας θυμίζει ότι δεν πρέπει να φωνάζουμε πολύ συχνά, να χρησιμοποιούμε κάποιες γιορτές που μας αντιπροσωπεύουν, για να, όταν θέλουμε να τσιρίξουμε και να πούμε κάτι, πραγματικά να ακουστούμε. Γιατί αν μιλάμε κάθε μέρα, δεν θα μας ακούσει στο τέλος κανείς. Είναι ένα βιβλίο που επαναφέρει, και φαντάζομαι αυτό θα μας το αποδείξει και η κυρία Πιπηλή, τον παλιό τρόπο που γινόταν το εμπόριο, έτσι, το human to human, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό είναι το καινούριο marketing. Εγώ το λέω το παλιό marketing που επανέρχεται πάλι στην πραγματικότητα, συνδυασμένο όμως με τα ψηφιακά εργαλεία. Γιατί ζούμε και στην σύγχρονη εποχή. Έτσι λοιπόν, ένα βιβλίο που συμβάλλει στην ενεργή συμμετοχή επιχειρήσεων και πελατών, και οι πελάτες των επιχειρήσεων δεν είναι μόνο οι εξωτερικοί καταναλωτές, είναι και οι εσωτερικοί πελάτες. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ούτως ώστε όλοι μαζί μέσα από τις γιορτές των παγκόσμιων ημερών να δημιουργήσουμε ένα κόσμο καλύτερο, που να ζούμε όλοι καλύτερα. Είναι ένα βιβλίο που για μένα είναι ένα κλειδί να ανοίξει η πόρτα της δημιουργικότητας και της εφαρμοσμένης δημιουργικότητας που είναι η καινοτομία. Οπότε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόλια, για αυτό το βιβλίο. Εγώ πάντως θα το χρησιμοποιώ ως business coach και ήδη άρχισα και το προτείνω στον κόσμο. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Πιπηλή, που μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος σας, κυρία Πιπηλή, ομολογώ. Η βιτρίνα του πολιτισμού της καθημερινότητας. Μα η βιτρίνα του πολιτισμού της καθημερινότητας είναι το εμπόριο. Καλησπέρα. Δεν ξέρω τώρα εδώ να... Κοντά. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην οδό Σταδίου, που για μας που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στο κέντρο της Αθήνας, είναι πάρα πολύ θλιβερό το ότι δεν θυμίζει, παρά με ελάχιστες εξαιρέσεις, καλή ώρα ο Ιαννός ή ο Κοτσόβολος πιο κάτω, αυτό τον ένδοξο εμπορικό δρόμο. Εδώ ήταν όλο το εμπόριο της Αθήνας, της αστικής Αθήνας, και έτσι είμαι ιδιαίτερα φορτισμένη που θα παρουσιάσω ένα βιβλίο που το αγάπησα από την εποχή που το κουβεντιάζαμε με τον Οδυσσέα Κόλια σαν σκέψη. Να μιλήσω με δύο λόγια για το βιβλίο. Μάλλον, για τον κόπο που έκανε και με εξέπληξε ο κύριος Κόλιας, συγκεντρώνοντας όλο αυτό το πολύτιμο, πολύτιμο υλικό που αναδεικνύει αυτό που πιστεύω και είπα και στον τίτλο, στην εισαγωγή της ομιλίας μου, ότι εκφράζει τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Η Στοά Αρσακίου, αυτό το αισθητικό ιστορικό μνημείο, που δυστυχώς παλεύει για να κρατήσει 2-3 μαγαζιά ανοιχτά, λίγο πιο κάτω, αυτή η υπέροχη Στοά για μας σηματοδοτούσε την έννοια της γιορτής μέσω του καταστήματος του ιστορικού του Κοκκόνη. Δηλαδή, με το που μου είπε ο Οδυσσέας Κόλιος ότι θέλει να γράψει ένα βιβλίο για τις 365 μέρες επιχειρήν μέσω των ημερών, του είπα, Χριστέ μου, Κοκκόνης σήμαινε για την Αθήνα, για τα παιδιά, τους μαθητές και τους γονείς, με το σημεοστολισμό που έκανε σε όλη την Στοά Αρσακίου, σήμαινε αυτό που τώρα το έχει μετουσιώσει σε 365 ημέρες το χρόνο και όχι μόνο με εθνικές ή θρησκευτικές εορτές.
θα κάνω ένα μεγάλο άλμα στο Δήμο Αθηναίων, Ηλιάνα Ιβουράκη παραβρισκόμενη ως έμπορος, όταν είχα θέσεις και αρμοδιότητες, μου είπε, Φωτεινή, γιατί δεν ασχολείσαι με το να διοργανώσει τα Χριστούγεννα το διαγωνισμό βιτρίνας. Πραγματικά, που πριν από 25 χρόνια δεν είχαμε όλα αυτά τα λούξο καταστήματα, τι είχαμε, τον έμπορο τον απλό, τον έμπορο τον διαχρονικό ή τον έμπορο τον καινούριο, χωρίς την έγκλη που απέκτησε και χάνει δυστυχώς τώρα λόγω κρίση η Αθήνα. Και θυμάμαι τη συμμετοχή που είχαμε από Πατήσια, Κυψέλη, από παντού, στα όρια του Δήμου Αθηναίων, για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό βιτρίνας που ήταν. Τι, αυτό που λέει ο Οδυσσέας Κόλλιας στο βιβλίο του, ότι μπορείς με μία βιτρίνα, με κάποιο δώρο στους πελάτες ή στους περαστικούς, να θυμίζεις κάθε χρόνο μία μέρα που θα επιλέξεις, όπως πολύ σωστά έγινε η παρατήρηση, και όχι για όλες, θα επιλέξεις και το προσωπικό σου να εκπαιδευτεί σε θέματα ιστορικά ή παγκόσμιας σημασίας, σε θέματα οικολογικά, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις ομάδες ιδιαιτέρου κινδύνου, όπως είναι οι φορείς του AIDS, γιατί βλέπω ότι αναφέρεται. Και πώς, εν πάση περιπτώσει, με μία απλή βιτρίνα, με μία απλή επιχειρηματική και ανέξοδη επικοινωνία, είτε είναι κομμωτήριο, είτε είναι εστιατόριο, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να μεταδώσει τον πολιτισμό της καθημερινότητας, που είναι αυτό που λείπει πολύ από την Αθήνα, από το εμπόριο, από την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο αξίζει τον κόπο να απλωθεί, γιατί πραγματικά το εμπόριο περνάει, και η επιχειρηματικότητα, η μεσαία, γιατί σε αυτήν αναφέρεται, περνάει πολύ μεγάλη κρίση, αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε να σταματήσει το μικροεμπόριο, η μικρομεσαία επιχείρηση, να είναι η βιτρίνα του πολιτισμού της καθημερινότητας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πιπηλή. Τώρα θα δώσω πολύ καλή έτσι πάσα στον κύριο Μακρύ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πόλης της Ελλάδος. Εγώ βλέπω πάντως ότι όντως πολλές μικρές επιχειρήσεις δεινοπαθούν και στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί έρχομαι, εκεί δουλεύω. Και θα ήθελα έτσι να ακούσω τη γνώμη ενός ανθρώπου που είναι μέσα στα πράγματα και εκπροσωπεί αυτούς τους ανθρώπους που ζορίζονται αυτή τη στιγμή. Πώς αυτό το βιβλίο λοιπόν θα μας δώσει μια διέξοδο. Ευχαριστώ καταρχάς πολύ. Καλησπέρα σας που είμαι στο πάνελ. Απολογούμε για τη σπόρα εμφάνιση, δεν φορέσα τα κουστούμια μου σήμερα, γιατί όταν μιλάω για τη Λιανική αισθάνομαι ότι πουλάω. Όταν πουλάς δεν πας με γραβάτα και κουστούμι, και όσοι έχουν καθιερώσαν κάποτε τις στολές, νομίζω ότι ήταν λάθος, δεν λέω για το φίλο μου. Φίλος μου είναι το πρόσωπο που τιμούμε. Λοιπόν, έχει την τιμητική του και είπε είναι και πολυεθνικός, γι' αυτό έτσι. Βάλει όλες τις σημαίες. Συγκινήθηκα το διάβασα το βιβλίο. Είναι φρέσκος φίλος μου ο Οδυσσέας, αλλά τον αγάπησαμε την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε. Συγκινήθηκα γιατί θα σας περιγράψω μια ιστορία που θα καταλάβετε αυτό που είπατε για το θέμα του παλιού μάρκετινγκ που επανέρχεται. Από μια μικρή ιστορία να δείτε πόσο πρακτικό είναι αυτό το πράγμα στην καθημερινότητα ενός εμπόρου, ενός επιχειρηματία. Εγώ έχω την ευτυχία και την τιμή να εκπροσωπώ το μεγάλο εμπόριο, όλες τις μεγάλες αλυσίδες, τα πολυκαταστήματα, τους Έλληνες, τους ξένους, τους πάντες που επενδύουν σήμερα και πιθανόν να επιβιώσουν και αύριο. Όμως όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις οι ελληνικές, που είναι τιμή μας να τους εκπροσωπούμε, ξεκινήσα από ένα μαγαζάκι. Εγώ λοιπόν ήμουν για 25 χρόνια στη Ράδιο Κορασίδη. Ήμουν ο νούμερο 2 της Ράδιο Κορασίδη. Έζησα και την πτώχευση βέβαια, γιατί για όποιον νομίζει ότι η πτώχευση είναι ένα απλό πράγμα, γιατί τα ακούω στο στόμα πολλών. Εγώ, σαν αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στις θηγατρικές, 11,5 χρόνια από τη ζωή μου έφαγα για να θωωθώ από την πτώχευση του Κορασίδη. Άρα η πτώχευση μην τη βάζετε καν στο στόμα σας. Αυτό το πράγμα σε κάνει σοφότερο, σοφία που δεν χρειάζεται στον εχθρό σου. Γιατί συγκινήθηκα, διότι θυμάμαι τον παππού τον Κορασίδη το συγχωρεμένο, όταν πηγαίναμε
οι παλαιότεροι θα θυμόνται ίσως πιο πολύ, ότι είχε το όνομα και εξυπηρέτηση, ήταν πρωτοπόρο στη διαφήμιση μαζί με τον Κοτσόβολο. Πώς τις βρίσκαμε αυτές τις διαφημίσεις? Είχαμε πάρει λοιπόν τα αρχεία τα παλιά όλα σε ντοσιέ, τα ξεφυλίζαμε και κάναμε σύνθεση. Γιατί αυτό ήταν αποτελεσματικό? Διότι το μοντέλο που ζούμε σήμερα της Λιανικής έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70. Αρχές δεκαετίας του 70 ανδρώθηκε ή ορίμασε περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 80. Σήμερα έχει ξεπεραστεί σαν μοντέλο. Απλώς δεν έχει βρεθεί το εναλλακτικό, η επόμενη μέρα της αγοράς. Θα βρεθεί η επόμενη μέρα της αγοράς. Άλλωστε αυτό που θέλω να πω είναι η αγορά είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι παράλληλος με τη ζωή και θα πεθάνει όταν φύγει η ζωή από τον πλανήτη. Δεν θα φύγει η ζωή από τον πλανήτη. Το εμπόριο θα είναι εκεί, θα δεινοπαθεί, θα σβήνει, θα ανάβει, αλλά θα είναι εκεί, κειμενόμενο σύμφωνα με τα στοιχεία του πολίτη καταναλωτή. Άλλωστε τα ταμεία των επιχειρήσεων, κυρίως των οργανωμένων επιχειρήσεων, είναι, γιατί το οργανωμένο λέω γιατί αποτυπώνεται αυτό που δείχνουν τα ταμεία, είναι το καρδιογράφημα της ψυχολογίας του καταναλωτή. Άρα στην ουσία το ζούμε. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν ποτέ, όταν καθόμαστε και συνθέταμε αυτές τα κείμενα, τις λεζάντες που ήταν τότε της μόδας και βάζαμε, ξέρω εγώ, έναν τίτλο. Αυτό αποδείκνυε ότι ο καταναλωτής και τότε και σήμερα, γιατί σήμερα υπάρχει αυτή η ίδια ανάγκη. Δεν υπάρχει παρθενογένεση στις ιδέες. Υπάρχει μια αρχική ιδέα η οποία μπορεί να την μεταλλάξεις, αλλά παρθενογένεση δεν υπάρχει. Όταν το μοντέλο δεν αλλάζει, της Λιανικής που ζούμε, προφανώς δεν υπάρχει παρθενογένεση ιδεών. Άρα αυτό που κάθε Οδυσσέας, γιατί αυτό δεν είναι μόνο συγγραφικό έργο, είναι και ερευνητικό έργο. Διότι για να βρεις όλες αυτές τις ημερομηνίες που κάθεσαι και τα έργα, εγώ δεν τις ήξερα, Οδυσσέα, ομολογουμένως δεν τις ήξερα. Ούτε εσύ τις ήξερες, κατάλαβα. Άρα τι θέλω να πω. Αυτά τα βιβλία, όποιος κάνει αυτόν τον κόπο, γιατί είναι κόπος αυτό το πράγμα, τι θα δώσει? Πολύ σωστά περιέγραψε η κυρία Πιπηλή για τις μικρές επιχειρήσεις. Εγώ δεν θέλω να το πω ραχοκαλιά της οικονομίας, γιατί μια επιχείρηση για να είναι ραχοκαλιά της οικονομίας πρέπει να δίνει τους περισσότερους φόρους, όπως η ραχοκαλιά μας παράγει αίμα, να δίνει τις περισσότερες θέσεις εργασίας, να φέρεται σοβαρά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε να φέρομαστε σοβαρά και η μη σοβαρότητα ξεκινάει από τις μικρότερες μονάδες. Δυστυχώς οι μεγάλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Θα κλέβανε και οι μεγάλοι. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι για να μπορέσει μια μικρή μονάδα καταρχάς να ισορροπήσει, γιατί σήμερα μιλάμε για ισορροπία και επιβίωση. Δεν μιλάμε για κέρδη, δεν μιλάμε για αναπτύξεις, μιλάμε για ισορροπία και επιβίωση. Για να μπορέσει να ισορροπήσει και να βγει και να παλέψει σε αυτή τη μεγάλη κινητικότητα που υπάρχει, δεν μπορεί να το παίξει με λεοντί, λιοντάρι. Όταν κάποιος φορέσει μια λεοντί και πάει να μπει μέσα στο τσίρκο που ήταν λιοντάρια να παλέψει μαζί τους, δεν θα προλάβει να μπει και θα τον φάνε τα λιοντάρια, θα τον φάνε τα μυρμήγκια της λιοντής πριν μπει μέσα. Άρα εδώ αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Οι μικρές επιχειρήσεις αισθάνονται λιοντάρια και μπαίνουν μέσα, κάνουν ποικιλία προϊόντων, νομίζοντας ότι κάτι θα πετύχουν. Δεν πετυχαίνει κανείς τίποτα από αυτό. Πετυχαίνει με την καλή σχέση με τον καταναλωτή, πετυχαίνει με την καλή συμπεριφορά απέναντι στον καταναλωτή, με τη σωστή εμπορική ή που είναι οι περισσότεροι επιχειρηματίες έμποροι το έχουν μέσα τους. Δεν θα το μάθουν τον τρόπο που θα προσεγγίσει τον πελάτη, όσο και αν τους εκπαιδεύσεις. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αυτοί λοιπόν που το έχουν, χρειάζονται κάποια εργαλεία, σαν και αυτό που έγραψε ο Οδυσσέας, για να μπορέσουν να βρουν θεματικά την προσέγγιση που μπορούν να κάνουν στον καταναλωτή. Ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Θα σας πω κάτι μερικές αρχές που και εμείς τις μάθαμε και τις μεταδίδουμε στους νεότερους. Όποιος νομίζει ότι ξαφνικά ο καταναλωτής ξυπνάει και βγαίνει στην αγορά, έχει μεγάλο λάθος. Η συμπεριφορά του συνόλου των καταναλωτών σε μια περιοχή είναι ενιαία. Όλοι μαζί θα βγουν να ψωνίσουν και όλοι μαζί θα κάτσουν στα σπίτια τους. Όπως επίσης, όταν ακούνε κάτι να συμβαίνει στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό περιβάλλον, λέει κάτσε να δούμε. Το κάτσε να δούμε σημαίνει αποχή από τα ταμεία. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ομοιομορφία στον τρόπο που συμπεριφέρεται ο καταναλωτής. Εκεί που ο καταναλωτής διαφοροποιείται είναι στην προσέγγιση του πράγματος, είτε αυτό είναι value for money, είτε είναι αυτό που τον ικανοποιεί, δεν θα κοιτάξει την ταμπέλα, πάει πρώτα στο προϊόν και μετά κοιτάει και την ταμπέλα για επιβεβαίωση. Εξαιρουμένων των περιέργων των περιόδων. Ας πούμε, όταν κάποιος θέλει να δώσει προκαταβολή, κοιτάει να πάει σε μια μεγάλη εταιρεία που κατά τεκμήριο θα του παραδώσει το προϊόν και θα μπορεί να κυνηγάει τον άλλο να του βρει το προϊόν και να το παραδώσει. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουν οι μικρότερες επιχειρήσεις στηριζόμενος έγινε πριν από λίγο καιρό. Για μας στο χρόνο, στο εμπόριο ο χρόνος είναι πάρα πολύ χρήμα και πάρα πολύ αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες, αλλά τα παρελθόντα καλά τα θεωρούμε χτεσινά.
Το Black Friday. Το Black Friday τι ήταν, μια αφορμή. Μια από τις πολλές αφορμές που έγραψες εσύ. Ξέρετε πώς ανέβηκε ο τζίρος, γιατί όλοι λένε, μα ο κόσμος δεν έχει, μα να μην του κάνουμε γιατί τα λεφτά λείπουνε, όχι. Όχι. Λείπει η αισιοδοξία. Λείπει αυτό που λέμε η ευχαρίστηση. Αυτό που, η αγορά είναι ψυχολογία. Είναι 60-70% ψυχολογία και 30% προϊόν. Αυτό λοιπόν όταν μπορέσεις και το δώσεις στο συμπολίτη σου, τότε παίρνεις. 700% ανέβη ο τζίρος σε κάποια καταστήματα. 700%. Μπορείτε να διονυθείτε να ανέβει αυτή την εποχή 700% ο τζίρος. Απίστευτα. Θα μου πείτε, η γκρίνια, η προηγούμενη μέρα που την επόμενη μέρα που έχασε το... Αυτά είναι βλακίες. Αυτό λοιπόν που ο Οδυσσέας δίνει σε αυτόν που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά, έχει δει σοβαρά το έργο του και όχι να σου κάνω 10% και να μην σκόψω απόδειξη, έτσι, γιατί δαπανάει την επιχειρηματικότητά του στο πώς θα κλέψει το κράτος, θεωρώντας ότι η τσέπη και το ταμείο της εταιρείας είναι ένα. Δεν είναι. Η επιχειρηματικότητα εξαντλείται σε κάτι θέματα όπως έβαλε ο Οδυσσέας. Άρα αυτό που θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι μόνο για τους μικρούς επιχειρηματίες, είναι για όλη την γκάμα των επιχειρηματιών, είναι ένα λεξικό υποθέσεων που μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις μαρκετινίστικα με αποτέλεσμα την πώληση, γιατί εμείς δεν κάνουμε θεωρίες, εμείς έχουμε στόχο την πώληση, το αποτέλεσμα. Άρα κρίνω και γι' αυτό είπα ότι θα είμαι με μεγάλη χαρά εκεί να πω στον κόσμο, πάρτε το, διαβάστε το και δημιουργήστε μέσα από αυτές τις λέξεις, τις κινήσεις, τις ημερομηνίες, τη στόχευση του καταναλωτή και βγάλτε παπάδες από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μακρύ και αυτό που μου αρέσει και λέω πολύ τελευταία είναι ότι η πώληση προκύπτει ως προϊόν του να είσαι πολύ καλός ό,τι κάνεις ως επιχειρηματίας. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να εκπαιδευόμαστε κιόλας. Αυτό που λέει, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να πρέπει να απαντήσω. Ναι. Όποιος νομίζει ότι δεν ασχολείται με την πώληση, κάνει λάθος. Όλοι μας κάνουμε αγορά και πώληση. Και εγώ που σας μιλάω τώρα, σας πουλάω τις ιδέες μου και τον εαυτό μου. Και αγοράζω από αυτούς που μιλάνε. Άρα κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να πει εγώ πώληση. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Όλοι ασχολούμαστε. Άρα όλους μας καίει. Συμφωνώ. Και για να πουλάμε καλά, λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ καλοί σε ό,τι κάνουμε, για να πουλάμε από μόνοι μας. Χωρίς να προσπαθούμε έτσι με νύχια και με δόντια να βγάλουμε προς τα έξω το προϊόν μας ή την υπηρεσία μας, τον εαυτό μας. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ο κύριος Κόκος μπορεί να μας πει πώς αυτό το βιβλίο λοιπόν μπορεί να είναι και ένα εργαλείο εκπαίδευσης των ανθρώπων που ασχολούνται με το επιχειρήν για το πώς θα γίνουν πάρα πολύ καλοί σε ό,τι κάνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντως, εγώ δραστηριοποιούμε στον χώρο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της εκπαίδευσης ενηλίκων, διαβίου μάθηση. Και όλα τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ με την μετασχηματίζουσα μάθηση. Γιατί μετασχηματίζουσα? Γιατί είναι ένα είδος μάθησης, από πίσω έχει έτσι μια θεωρία, που μας βοηθάει να αλλάξουμε, να μετασχηματίσουμε τις ιδέες που δεν περπατούν πια. Είναι στερεοτυπικές, έχουν παλιώσει, είναι δυσλειτουργικές. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Όταν κάποια στιγμή μας χτυπάει η ζωή την πόρτα και μας δείχνει ότι αυτό που πιστεύουμε, ξέρεις τι, δεν πολύ αντιστοιχεί με την πραγματική πραγματικότητα. Και επομένως πρέπει να αναθεωρήσεις και να αναπλάσεις τις ιδέες σου. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δείξω πώς όλο αυτό που πιστεύω εγώ και για το οποίο αγωνίζομαι όλα αυτά τα χρόνια συνδέεται άρρηκτα με το βιβλίο του Οδυσσέα. Με την αξιοποίηση των ημερών εορτασμού. Πού βλέπουμε λοιπόν, πού υπάρχουν, εγώ βρήκα τρία πεδία όπου μπορεί να γίνει ένας δημιουργικός μετασχηματισμός ιδεών προς το καλύτερο, προς το λιγότερο στερεοτυπικό, μέσα από τις ιδέες που παρουσιάζει ο Οδυσσέας στο βιβλίο του. Το ένα είναι να αναδειχθεί το κοινωνικό πρόσωπο της επιχείρησης και η κοινωνική της προσφορά. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που το κάνουν. Κάποιες το κάνουν, ναι. Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης υπάρχουν διάφορες δράσεις και για την κοινωνία και για τους εργαζόμενους κάποιες φορές. Όμως αυτό είναι λιγάκι ευκαιριακό, δηλαδή είναι ένα project, ωφελούνται κάποιοι, σβήνει. Αυτό που προτείνει ο Οδυσσέας είναι να μπει η κοινωνική προσφορά, η κοινωνική διάσταση του θέματος στην καθημερινότητα. Άρα να πάρουμε ημέρες εορτασμού και άλλες και άλλες και άρα να μπει το κοινωνικό ζήτημα μέσα στην καθημερινότητα.
Το δεύτερο πεδίο που βρίσκω ότι το βιβλίο συνδέεται άρρηκτα με τη μετασχηματίζουσα μάθηση είναι η πρόταση του Οδυσσέα ότι μέσα από τη διοργάνωση των ημερών αυτών να δημιουργηθεί το ομαδικό πνεύμα. Το πνεύμα της συνεργασίας γύρω από ένα κοινό σκοπό. Όσες φορές και εγώ συνεργάζομαι με επιχειρήσεις, όσες φορές πάω λοιπόν να συνεργαστώ σαν σύμβουλος επιχειρήσεων, παίρνω από τον επιχειρηματία κατά κάποιο τρόπο τον πόνο του. Αχ, κύριε Κόκο, δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Επομένως, είναι μια λαμπρή ευκαιρία, πάλι ανώδυνα θα έλεγα, μέσα στην καθημερινότητα, έτσι, χωρίς κανείς να το καταλαβαίνει σχεδόν, μέσα λοιπόν από αυτές τις ημέρες εορτασμού, να αναπτύσσεται και η συνεργατικότητα. Το τρίτο σημείο, πάρα πολύ επίσης πονεμένο σε ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ότι μέσα από τις ημέρες εορτασμού μπορούν να αναπτυχθούν οι περίφημες βασικές ή και οριζόντιες ικανότητες. Με άλλα λόγια, ποιες, δηλαδή τις ικανότητες γιατί είναι οριζόντιες και γιατί είναι βασικές. Γιατί πρέπει να τις έχει ο καθένας μας. Όποια δουλειά κι αν κάνει, όπου κι αν αλλάξει δουλειά, ό,τι κι αν είναι. Και πιστεύω θα συμφωνήσουμε αν σας πω ποιες είναι οι οριζόντιες ικανότητες. Είναι η συνεργατικότητα που λέγαμε, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, ο σχεδιασμός και η σωστή οργάνωση και η συστηματικότητα των ενεργειών. Αν μου επιτρέπετε, επειδή διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο, ειλικρινά και είναι δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η ελληνική εκπαίδευση με όλα τα δεινά, 7 ή 8 στους 10 φοιτητές, όταν σου παραδίδουν μια εργασία που τους έχεις πει πάρε τα 6 στάδια της θεωρίας και εφάρμοσε. Πάρε ένα παράδειγμα και εφάρμοσε το. Λοιπόν, σου γράφουν στο πρώτο στάδιο εκείνα, στο δεύτερο στάδιο αρχίζει να μην έχει συνοχή αυτό που λένε στο δεύτερο στάδιο με αυτό που είπα στο πρώτο στάδιο. Συχνά δεν θα φτάσουμε στο έκτο στάδιο, λες τώρα από πού ξεκίνησε η σκέψη του και πού πάει. Αυτό μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε συστηματικά με συνοχή και αλληλουχία. Ο Οδυσσέας επιμένει πάρα πολύ στο βιβλίο του και σε αυτό το ζήτημα. Πώς να υπάρξει μια συστηματικότητα οργάνωσης των ημερών αυτών και μια συνοχή των ενεργειών. Άρα λοιπόν έχουμε τρία τουλάχιστον πεδία μπόρεσα εγώ να εντοπίσω. Όπου πραγματικά το βιβλίο αυτό προσφέρει και στο μετασχηματισμό τον δημιουργικό των ιδεών μας. Αλλά πέρα από αυτό, το βιβλίο είναι και εκπαιδευτικά εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ακριβώς έχει το δυνατό του σημείο. Είναι οι πρακτικές εφαρμογές. Συνδέει τη θεωρία με την πράξη. Έχει πάρα πολλές ιδέες για κάθε ημέρα, μια λεπτοδουλειά, ένα κέντημα, πώς δηλαδή αυτή η ημέρα θα έχει στόχους, θα προσδιορίσει σε ποιο κοινό απευθύνεται, θα έχει συγκεκριμένες δράσεις με την αλληλουχία τους που λέγαμε, οργάνωση των δράσεων και όλο μαζί θα δημιουργεί ένα συγκροτημένο όλο. Επιτρέψτε μου, έτσι για να μπει και το ίδιο το βιβλίο μες στη συζήτηση, να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Γράφει λοιπόν ο Οδυσσέας ένα παράδειγμα. Είναι για την ημέρα, διεθνή ημέρα, τα αδέσποτα ζώα. Παίρνω αυτό το παράδειγμα. Σε ένα εστιατόριο, ο πελάτης πληροφορείται για την ημέρα, λοιπόν, για τα αδέσποτα ζώα. Η επιχείρηση ενημερώνει ότι τα περισσεύματα της ημέρας θα δοθούν για αυτό το σκοπό. Επιπλέον, δίνει πληροφορίες για φυλοζωικές εταιρείες και προτείνει ιστότοπους. Και όλα αυτά σε μια απλή σελίδα με τη φίρμα της επιχείρησης που την προσφέρει στον πελάτη ή τη χρησιμοποιεί σαν σουπλά, σουβέρ, που ο πελάτης το παίρνει μαζί του, ενθυμούμενος στην επίσκεψη εκεί. Δέστε, μικρές δράσεις όμως με ποια αλληλουχία και ποια λεπτοβελονιά συνθέτει ο Οδυσσέας. Η επιχείρηση μπορεί να διαθέσει μέρος των κερδών της ημέρας για την περίθαλψη αδέσποτων ή τη στήρωσή τους. Σε συνεργασία με μια φιλοζωική εταιρεία, μπορεί να προτείνει την υιοθεσία κάποιου αδέσποτου, αναδεικνύοντας τα ωφέλη από την συμβίωση του ανθρώπου με κάποιο κατοικίδιο. Στην ιστοσελίδα δε της επιχείρησης μπορεί να αναρτηθεί ο εορτασμός και ο πελάτης και η κοινωνία έτσι καταγράφουν το γεγονός. Νομίζω είναι εύλογο το παράδειγμα. Επομένως, και καταλήγοντας, πιστεύω ειλικρινά ότι το βιβλίο αυτό είναι ένα εργαλείο και marketing και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, για τους ίδιους τους εργαζόμενους και για τον κοινωνικό ιστό. Και όπως πολύ ωραία γράφει κάπου ο Οδυσσέας και εκεί με συγκίνησε και είναι πολύ κοντά σε αυτά που είπε και ο κύριος Μακρύς, είναι ότι μέσα από αυτό τον εορτασμό και το τι μπορεί να κάνουμε για μας, τους πελάτες, την κοινωνία, μέσα τις ημέρες εορτασμού, μας βοηθάει να ξεπεράσουμε όσο είναι δυνατόν τη συνεχή ενασχόλησή μας με την οικονομική κρίση. Αυτήν την νοητική, συναισθηματική, ηθική,
ρουτίνα ενασχόλησης που κυριολεκτικά μας κατατρώει και μας κατατρίχει. Χρειάζεται λοιπόν να βγούμε από αυτό, ακριβώς πάλι με ένα μετασχηματισμό διαθέσεων και ιδεών. Κοντά λοιπόν σε αυτό το στόχο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων, πιστεύω ειλικρινά ότι το βιβλίο αυτό μας βοηθάει να δούμε το συνδυασμό του επιχειρήν με την ανθρωπιά και με την κοινωνική ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κόκο και θα ήθελα να προσθέσω κάτι που είδα πολύ πρόσφατα και εγώ πάνω στην Παγκόσμια ημέρα για τα δέσποτα. Είναι μια επιχείρηση στην Αμερική που κάνει στυλό και μαρκαδόρους, σαν αυτό που έχετε εκεί. Και βρήκε ευκαιρία με αυτή την Παγκόσμια ημέρα πώς να βγάλει προς έξω το προϊόν της. Και πραγματικά ήταν αυτό που λέμε guerrilla marketing στο marketing, το περίεργο marketing. Πήρε χαρτόνια, έγραψε πάνω σαν να μιλάει το σκυλάκι με τα στυλό και τους μαρκαδόρους και τα βάζε δίπλα στα σκυλάκια και τραβούσε βίντεο και το ανέβασε στο Facebook. Έτσι βρήκε αυτό τον τρόπο μια επιχείρηση που πουλάει στυλό και μαρκαδόρους μέσα από αυτή τον εορτασμό αυτής της Παγκόσμιας ημέρας να δείξει και την κοινωνική της πλευρά αλλά και να προωθήσει και τα προϊόντα της. Αλλά αυτά θα μας τα πει καλύτερα ο Οδυσσέας τώρα. Οδυσσέα, δεν έβαλα τίποτα άλλο εδώ. Είσαι εσύ. Λοιπόν, αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είσαστε κοντά μου. Για μένα συναισθηματικά είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω πως είναι οι ώρες, οι ημέρες. Ξέρω την καταλληλότητα της ώρας και της ημέρας. Έχουμε καταστήματα, έχουμε οικογένειες, έχουμε δουλειές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ο λόγος που έγραψα αυτό το βιβλίο είναι πολύ απλός. Εκπαιδεύοντας ανθρώπους τα τελευταία 27 χρόνια και συμβουλεύοντάς τους, εκπαιδεύοντας κυρίως μεσαίες και μικρές, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει μία επιχειρησιακή κατάθλιψη στην Ελλάδα. Πολύ λογικό, δεν μου έχει κάνει καμία εντύπωση με αυτό όλο που ζούμε. Μέσα από αυτό αποφάσισα ότι θα έπρεπε να δώσω στους ανθρώπους τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά μία διέξοδο. Στο άλλο δεν μπορώ να δώσω διέξοδο, απλά το παρακολουθώ άφωνος, όπως φαντάζομαι όλοι μας, αυτό που συμβαίνει. Προσπάθησα λοιπόν να περάσω την ιδέα του εορτασμού με την ευκαιρία των Παγκόσμιων ημερών, βασιζόμενος επάνω στο ρητό του Δημόκριτου, ότι βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος. Με άλλα λόγια, ζωή χωρίς γιορτή είναι σαν ένα μακρύ δρόμο χωρίς πανδοχείο. Νομίζω ότι όλοι μας ζούμε αυτή τη στιγμή μια ζωή χωρίς γιορτή. Τουλάχιστον αυτό το βιβλίο ας αποτελέσει την αφορμή, τουλάχιστον ψηφιακά, τουλάχιστον με ένα SMS για λίγο γιορτασμό. Να δώσουμε λίγο κουράγιο στο εμπόριο, γιατί πράγματι το εμπόριο και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψει. Πιστεύω ότι κάθε Παγκόσμια ημέρα είναι μια ευκαιρία για γιορτή, έχει ένα κοινωνικό σκοπό και έχει στόχο να ενημερώσει και να βοηθήσει τις κοινωνίες. Αυτό το απλό βιβλίο που έγραψα, γιατί έτσι έπρεπε να είναι, που γράφτηκε μετά από πολλή έρευνα βέβαια, βασίζεται στις Εθνικές και Παγκόσμιες ημέρες και απευθύνεται στο κατάστημα, στην επιχείρηση, στον ελεύθερο επαγγελματία, προτείνοντας δράσεις marketing. Αυτό που προσπαθώ να κάνω, όπως θα έλεγε και ο καθηγητής, είναι να μετασχηματίσω για λίγο τον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται, τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν, κυρίως στο εμπόριο. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τους τόσο αξιόλογους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μου. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ. Και θέλω να μας υπενθυμίσω, να μας πω καταρχήν καλό καλοκαίρι, γιατί μάλλον και αυτό το έχουμε ξεχάσει, ότι έρχεται, να μας ευχηθώ να μπορέσουμε να γιορτάσουμε και να μας υπενθυμίσω ότι τον Ιούνιο γιορτάζουμε τρεις πολύ σημαντικές παγκόσμιες μέρες. Ας κάνουμε μια αρχή του γιορτασμού απόψε εδώ όλοι μαζί. Γιορτάζουμε την ημέρα του περιβάλλοντος, την ημέρα των ωκεανών και την ημέρα του ανέμου. Και με αυτή την ευκαιρία έχω την τιμή και τη χαρά ο κύριος Τέλειος Πελασγός, ο οποίος είναι αφηγητής storyteller, θα μας παρουσιάσει μία αφήγηση σχετική με τον άνεμο, το νερό και το περιβάλλον.
Αυτό, η απαγγελία και η αφήγηση, παρουσιάζεται σήμερα και για έναν πολύ σημαντικό επιπλέον λόγο. Πρέπει το εμπόριο να αντιληφθεί ότι κάθε φορά που πουλάμε κάτι στον πελάτη μας, πρέπει να του λέμε μία ιστορία. Μία ιστορία για το προϊόν, μία ιστορία για την επιχείρησή μας, μία ιστορία για την εμπειρία που θα έχει ο πελάτης μαζί με το προϊόν. Γιατί υπάρχει το συναισθηματικό μονοπάτι του κομμάτι, του πελάτη, με συγχωρείτε, υπάρχει αυτό το κομμάτι που πρέπει να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας. Τελειώνοντας, θέλω να σημειώσω ότι πιστεύω πως οι αρχές του μάρκετινγκ, ξέρω που κοιτάω, πρέπει να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία, γιατί το μάρκετινγκ είναι σημαντικό κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Το ηθικό μάρκετινγκ αναβαθμίζει τη ζωή των ανθρώπων, εκπολιτίζει τις συναλλαγές, εμπλουτίζει την κοινωνία και εξελίσσει την κοινωνία. Εύχομαι σε όλους μας να έχουμε ένα όμορφο ελληνικό καλοκαίρι. Όχι με λίγο κρασί και λίγη θάλασσα όπως παλιά, αλλά με πολλή γιορτή, με πολλή δημιουργικότητα, για να ξαναξεκινήσουμε το ταξίδι της ελληνικής οικονομίας, για να φτάσουμε την Ελλάδα εκεί που της αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Αν όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, λαλό και των αγγέλων, αγάπη Δεού κι έχω, είμαι κύμβαλο αλαλάζων και χαλκός ηχών. Αν όλες τις γλώσσες των ανθρώπων μιλώ και των αγγέλων και δεν έχω αγάπη στην καρδιά μου, είμαι ντενεκές που τον χτυπάνε και κάνει θόρυβο. Ευχαριστώ που με φωνάξατε σε μια τέτοια εκδήλωση. Όσοι μιλήσαν ξέρουν να λένε ιστορίες. Τι θέλει Αλεπού στο παζάρι, ένα storyteller σε μια εκδήλωση για αυτό το θέμα, αλλά ακριβώς όλοι είπαν ότι αυτό είναι. Και εγώ τον εαυτό μου πουλάω και τις ιστορίες μου. Χαίρομαι που με φώναξε ο Οδυσσέας, γιατί μάλλον έψαξε έναν άνθρωπο που έχει και επιστημοσύνη και τέχνη. Και μου έστειλε διάφορα, γιατί έχει παιδεία ο άνθρωπος και φαίνεται, πολύ ωραία ποίηματα να διαβάσω, αναμενόμενα. Και εγώ, επειδή με διάλεξε για τη δημιουργικότητά μου, τίποτα από αυτό δεν διάλεξα. Και επειδή η εικόνα του storyteller είναι του παραμυθά, του παππού, εγώ δεν την ικανοποιώ το στερεότυπο, ποτέ στη ζωή μου δεν ικανοποιούσα τα στερεότυπα. Φωτογράφησα με το τηλέφωνό μου αυτά που ήθελα να διαβάσω, γιατί είναι η πραγματικότητα. Ο ωκεανός, που είναι μια από τις μέρες που γιορτάζουμε, για τους ψυχολόγους της ψυχολογίας του βάθους, είναι η εικόνα του ασυνειδήτου. Το ασυνείδητο είναι ο ωκεανός, το συνειδητό είναι η στεριά και τα περιεχόμενα του ασυνειδήτου είναι νησιά που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Η σκιά, τα αρχέτυπα. Ένας πολύ περίεργος συγγραφέας, ο Λου Κιάνκ Τσέου, έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Θέατρο σκιών», ένα μικρό βιβλιαράκι από τις εκδόσεις «Στιγμή» του Γονατά. Αυτός δεν λεγόταν Λου Κιάνκ Τσέου, ήταν ένας Γάλλος, έγκλειστος, ρεκλούς που λέμε, που λεγόταν Πιέρ Μπετενκούρ και παρίστανε τον Κινέζο και πούλησε τον εαυτό του για Κινέζο, όπως λέμε κάνω τον Κινέζο.
Με πολλούς τρόπους μπορεί να σχεδιάσει κανείς τη θάλασσα. Ένας κακός θαλασσογράφος παρουσιάζει τρικυμίες, όπου τα καράβια συντρίβονται. Καμιά φορά καταφεύγουμε σε αυτούς για να μας σχεδιάσουν τις μακρινές θάλασσες, από όπου ήρθαν οι ξένοι. Όμως μονάχα οι ποιητές, με πάναγνο χέρι, με ανάλαφρες κινήσεις, είναι εκείνοι που χαράζουν τις γραμμές των ρευμάτων όπου ταξιδεύουμε. Ένα άλλο κομμάτι, έτσι κρυπτικό, που μιλάει και για τον άνεμο και για τη θάλασσα, λέει: «Κατοικούμε σε ένα καλυβόσπιτο, πάνω σε ένα καράβι. Είναι χειμώνας, χιόνισε. Και το καλύβι μας τώρα μοιάζει σαν τα άλλα καλύβια. Εκεί κάτω, όπου ζώνουν την όχθη. Ξεκινάς χαράματα για τη δουλειά σου και γυρίζεις νύχτα. Απόψε, σου ετοίμασα μια γαβάθα κουκιά που θα τα φας γελώντας μου μέσα στα μάτια. Είμαι η γυναίκα σου και η αγάπη μας είναι σαν το χιόνι που πέφτει. Κανένας δεν μπορεί να το δει πάνω στο νερό». Και επειδή το storytelling είναι κυρίως προφορικότητα, θα σας πω και μισό παραμύθι. Γιατί ξέρετε, οι παραμυθάδες, που ήταν πάρα πολύ καλοί έμποροι, έπρεπε να ζήσουν από την τέχνη τους, έλεγαν «μισό τώρα και πεινάω, πάω να φάω». «Όχι, κάτσε, κάτσε, πες μου το επόμενο, σε κερνάω», λέγαν όλοι. Στη Σύμη, λοιπόν, κάποτε ζούσε ένας φτωχός ψαράς. Μπαλωμένα τα ρούχα του, που κάμισο δεν είχε καθαρό να φορέσει να πάει στην εκκλησία. Μπαλωμένη και η βάρκα του, καλαφατισμένη, πισωμένη. Μπαλωμένο το πανί που έπιανε τον αέρα και τον πήγαινε στο πέλαγο. Μια μέρα είπε: «Ένα καθαρό πουκάμισο να πάω στην εκκλησία. Έρχεται Πάσχα, έρχεται Ανάσταση. Να με δουν οι άλλοι, να μην ντρέπομαι. Μάνα δεν έχω, πατέρα δεν έχω. Δεν παντρεύτηκα, είμαι μόνος. Δεν έκανα προκοπή. Θεέ μου, θα πάω να ρίξω εκεί που το νερό είναι μαύρο. Να πιάσω ένα ψάρι καλό. Στο όνομα του Θεού θα ρίξω τα δίχτυα μου». Λάμνη, 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 ανοίγει το πανάκι του, ο άνεμος που πάντα φυσά στα ελληνικά νησιά, τον φέρνει στη μέση της θάλασσας. Λες κι ήταν ωκεανός, μαύρο το νερό. Ρίχνει τα δίχτυα του στο όνομα του Θεού. Και κοιμάται μέσα στη βάρκα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς κάνετε εστιοπλοεία, ο ύπνος μέσα στο καράβι είναι ο πιο ωραίος. Μας νανουρίζει η θάλασσα. Ξυπνάει το πρωί, τραβάει τα δίχτυα. «Μα δεν έχει ξέρα, μα τι έπιασα». Ανεβάζει μέσα στη βάρκα, τυλιγμένη μέσα στα δίχτυα, μια θαλασσινή χελώνα. Έχει και παγκόσμια ημέρα τέτοια. «Θεέ μου», λέει, «με κοροϊδεύεις. Μούσκισε τα δίχτυα το ζωντανό αυτό, ψάρι δεν είναι, δεν μπορώ να το πουλήσω». Σηκώνει το κουπί να του δώσει μια στο κεφάλι να το σκοτώσει. Και τον κοιτάει η χελώνα με τα μάτια της τα χελωνίσια, που δεν είναι ψαρίσια. Λέει: «Ζώη, να έχει ψυχή. Μοναχός είμαι, θα το πάρω να μου κάνει παρέα. Χελωνίτσα μου, θα ζήσεις». Τη βγάζει από τα δίχτυα, τη βάζει στην άκρη της βάρκας. Λάμνη, λάμνη, ο αέρας τον πάει στην ακτή, βγαίνει στην άμμο, σηκώνει τη χελώνα, την αφήνει και η χελωνίτσα σαν σκυλάκι από πίσω του. Μπαίνει μέσα στο καλύβι του, χώνεται κάτω από το κρεβάτι. Τα βράδια όταν κοιμότανε, έβγαζε το κεφάλι από την κουβέρτα. Αν έχετε μείνει μόνοι σας από πένθος ή από διαζύγιο, είναι δύσκολο όταν έχεις μάθει να σου λένε «καλή νύχτα», να κοιμάσαι μόνος. Το ξέρετε. Έβρισκε λοιπόν τη χελωνίτσα και έλεγε «καλή νύχτα, χελωνίτσα μου». Και αυτή τον κοίταζε. Σκεπαζόταν και κοιμότανε. Μια μέρα έφυγε από το καλύβι και όταν έκλεισε η πόρτα ακούστηκε μια μουσική. Μέσα από το
βούκι της χελώνας. Χαράζει το καβούκι, ανοίγει και από μέσα βγαίνει κάτι σαν μπουμπούκι από πανιά που χορεύει, συστρέφεται, ανοίγει πέπλα γαλάζια, δυο όμορφα χέρια γυναικεία, γαλάζια μαλλιά. Από μέσα από το καβούκι μπήκε μια πανέμορφη γαλάζια γυναίκα. Κοιτάζει και το σπίτι ενός εργένη κατά κανόνα είναι βρώμικο. Αράχνες, σκόνες, μια καλή νεράιδα, μια καλή γυναίκα και νεράιδα να είναι και από τη θάλασσα να έρχεται, έχει μέσα της την καθαριότητα. Έτσι λένε τα ελληνικά παραμύθια τουλάχιστον, δεν ξέρω αν είναι φαντασίες των ανθρώπων αυτό. Πάντως, σκουπίζει, καθαρίζει και μετά χορεύει, μπαίνει στο καβούκι, γίνεται χελώνα. Πάει κάτω από το κρεβάτι. Μπαίνει ο ψαράς όταν έρχεται από το ψάρεμα, ποια καλή γειτόνισσα, με καθάρισε, με ξεβρώμησε. Χελωνίτσα μου, μιλάνε οι χελώνες, δεν μιλούν. Την άλλη μέρα τα ίδια και τα ίδια. Την τρίτη μέρα, το λέω εντάχει, το παραμύθι είναι μεγάλο. Κάθεται κάτω από το κρεβάτι, ακούει τη μουσική, βλέπει τη χελώνα, βλέπει το μπουμπούκι να ανοίγει το καβούκι, το μπουμπούκι να χορεύει, να συστρέφεται, βγαίνει η κοπέλα, βουτάει από το παράθυρο, αρπάζει το καβούκι, της λέει ξανά, χελώνα, δεν γίνεσαι. Το πετάει και καίγεται. Αυτό που έκανες θα μου το πληρώσεις, λέει. Μας αγαπώ. Εγώ ήθελα να γυρίσω στη μάνα μου, στα βάθη του ωκεανού, στον καθαρό νερό, στη σιωπή και στο σκοτάδι, μέσα εκεί που είναι τα κοράλια, τα κόκκινα σαν δέντρα και τα χρωματιστά ψάρια σαν πουλιά επάνω. Θέλω τις αδελφές μου και τη μάνα μου, όχι τη στεριά. Θέλω το βάθος του ωκεανού. Αλλά την αγαπούσα αληθινά και τον αγάπησε και τον παντρεύτηκε. Μέχρι την ώρα που κεντώντας την είδε μια φορά στο παράθυρό της ο βασιλιάς της Σύμης πάνω στο άσπρο του άλογο και την ερωτεύτηκε και πήγε να σκοτώσει τον άντρα της, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα πούμε μια άλλη φορά, δεν προλαβαίνουμε να το τελειώσουμε. Και το άλλο απροσδόκητο είναι, επειδή το κοινό μας είναι κάθε λογής, να σας διαβάσω ένα κομμάτι από ένα αγαπημένο μου βιβλίο που λέει για τον ωκεανό και τις μακρινές θάλασσες. «Σαν μεγαλώσω, θα διαλέξω τη θάλασσα», είπε αποφασιστικά ο Τόμι. «Θα γίνω πειρατής, ακριβώς όπως και εσύ, Πίπη». «Ωραία», έκανε η Πίπη. «Εσύ και εγώ, Τόμι, θα γίνουμε ο τρόμος της Καραϊβικής θάλασσας. Θα το σκάσουμε με χρυσάφι και πετράδια και πολύτιμα πράγματα και θα έχουμε μια κρυψώνα για τους θησαυρούς μας στο βάθος μιας σπηλιάς, σε ένα ερημονήσι του Ειρηνικού και θα βάλουμε και τρεις σκελετούς να φυλάνε τη σπηλιά. Θα έχουμε μια σημαία με νεκροκεφαλή και δύο σταυρωτά κόκαλα από κάτω και θα τραγουδάμε «Γιοχοχο, γιοχοχο, σε ένα βαθύ μπουτρούμι», έτσι που να ακούγεται από τη μια άκρη του Ατλαντικού ως την άλλη. Κι όλοι οι θαλασσόλικοι θα χλωμιάζουν από το φόβο τους και θα σκέφτονται να ριχτούν στη θάλασσα για να ξεφύγουν από τη φοβερή και απέσια εκδίκησή μας». «Και εγώ τι θα γίνω?», ρώτησε παραπονιάρικα η Αντίκα. «Εγώ φοβάμαι να γίνω πειρατής. Όχι, πείτε μου, εγώ τι θα κάνω?». «Μπορείς πάντως να έρθεις και εσύ μαζί μας», είπε η Πίτη, η Πίπη. «Να ξεσκονίζεις το πιάνο». Ευχαριστούμε λοιπόν και τον κύριο Πελασγό και τώρα... Σας ευχόμαστε στην υγειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να γιορτάσουμε. Και μακάρι να έχουμε επιτυχίες και αισιοδοξία. Να είστε όλοι καλά. Στην υγειά σας. Ευχαριστούμε και το ΣΕΓΕ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Κόλλιας μπορεί να υπογράψει και τα βιβλία σας, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα. Βεβαίως. Θέλουμε. Να ξανακούσετε μια φορά. Αν θέλετε κάποιοι από εσάς, επειδή τα ακούσαμε μια φορά και ποτέ δεν φτάνει μια φορά, κλείστε λίγο τα μάτια. Μπορείτε να το κάνετε σαν δράση. Με πολλούς τρόπους μπορεί κανείς να σχεδιάσει τη θάλασσα. Ένας κακός θαλασσογράφος παρουσιάζει τρικυμίες.
όπου τα καράβια συντρίβονται. Καμιά φορά καταφεύγουμε σε αυτούς για να μας σχεδιάσουν τις μακρινές θάλασσες, από όπου ήρθαν οι ξένοι. Όμως μονάχα ποιητές με πάναγνο χέρι, με πανάλαφρες κινήσεις, είναι εκείνοι που χαράζουν τις γραμμές των ρευμάτων όπου ταξιδεύουμε. Και σύντομο, δεν κουραστήκαμε. Αυτό θέλαμε.